Κάλεσμα στους πολίτες της Μαγνησίας να εμπιστευτούν το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, απίφθηνε ο τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Μαγνησίας χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο του Βόλου εν ώψη ευρωεκλογών. Ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, κάνοντας λόγο για επιτυχημένη συμφωνία στο ίδιο μήκος κύματος και με τις δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες από το Βόλο του κυρίου Κασελάκη, και κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη, αναφορικά όπως είπε με τα τερατώδη ψέματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών που τελικά ήταν επωφελής για τη χώρα, όπως είπε. Αναφέρθηκε παράλληλα στο διακύβευμα των εκλογών και τόνισε ότι από τη μία είναι οι προοδευτικές δυνάμεις και από την άλλη η ακροδεξιά που οδηγεί στο τέλμα την Ευρώπη. Σήμερα έχω τη χαρά να είμαι στο Βόλο ανάμεσα σε αγωνιστές και αγωνίστριες οι οποίοι συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όχι επειδή αυτό αποφασίστηκε σε κάποια κλειστά γραφεία, αλλά επειδή αυτή ήταν η επιλογή της βάσης της αριστερής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Είναι μια τομή για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Θέλω επίσης να πω το εξής, ότι σήμερα είναι μια μέρα κατά την οποία η δεξιά στην Ελλάδα οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, προς τον δημοκρατικό λαό, ακόμα και προς το λαό που πίστεψε τα τερατώδη ψέματά τους κατά τη διάρκεια των εξελίξεων για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια επωφελή συμφωνία για την Ελλάδα. Μια συμφωνία η οποία αύξησε το διπλωματικό της εκτόπισμα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν οφείλει, εάν έχει στοιχειώδη γενναιότητα και αυτοσεβασμό, να ζητήσει πρώτα μία μεγάλη συγγνώμη και δεύτερον να βάλει μπροστά τις μηχανές του ούτως ώστε η χώρα μας να εφαρμόσει πλήρως κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή τη συμφωνία η οποία βοήθησε τη χώρα μας. Ο κύριος Παπάς, πάντως, στο πλαίσιο της εκδήλωσης επισήμανε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να οικοδομηθεί το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη, όπου δεν θα υπάρχουν ιδιοκτήτες, όπως είπε, και ενοικιαστές. Χτίζουμε, τόνισε, την παράταξη της νίκης.